πράγματι άλλαξα το πρόγραμμά μου για να είμαι σήμερα στην κηδεία του Αριστοτέλη. Νομίζω είναι το ελάχιστο που μπορείς να κάνεις για να πεις το τελευταίο αντίο σε έναν άνθρωπο που σφράγισε με την παρουσία του τα πολιτικά πράγματα και τη ΣΚΟ και της Δωδεκανήσου. Ήταν ένας ζωντανός άνθρωπος μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του. Αγωνίστηκε μέχρι την τελευταία στιγμή. Μπορεί να είχαμε διαφορές επειδή εγώ είμαι από διαφορετικό κόμμα, αλλά όταν ερχόταν στα ζητήματα των νησιών μας επιδιώκαμε να βρίσκουμε κοινές θέσεις και να έχουμε κοινή πορεία στον αγώνα για να λύνουμε προβλήματα. Ο Τέλης ο Παυλίδης όμως ήταν και ένας πολιτικός που δημιούργησε με την παρουσία του όλα τα χρόνια που ήταν εδώ μια δική του σχολή. Μια σχολή πολιτική που σήμαινε να είσαι καθημερινά δίπλα στους πολίτες, δίπλα στον άνθρωπο, που σήμαινε απόλυτη αφοσίωση και αφιέρωση. Ο Τέλης δεν είχε τίποτα άλλο. Πρώτα ήταν για αυτόν τα νησιά μας, τα προβλήματα και μετά οτιδήποτε άλλο. Αυτό ήταν μια ξεχωριστή σχολή, ξεχωριστή πάστα πολιτικού. Το ίδιο έπρατε και για οτιδήποτε άλλο θέμα τον απασχολούσε και ήθελε να το καταπιαστεί με αυτό και να το λύσει. Νομίζω ότι αυτή η σχολή φεύγει. Είμαστε στον 21ο αιώνα, στην εποχή του διαδικτύου, στην εποχή που δεν μιλάει το θυμικό και η καρδιά όπως γινόταν με τον Τέλη. Μιλάνε οι αλγόριθμοι, αλλά σίγουρα ο Τέλης αφήνει μια παρακαταθήκη για την ανάγκη που έχουμε να είμαστε κοντά στον κόσμο, να αγαπάμε τον κόσμο. Και επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα από τις διαφορές μας, που ήταν πολλές φορές μεγάλες, η αγωνία για τα νησιά μας ένωνε και ας είναι αιωνία του η μνήμη και εύχομαι στους οικείους του υπομονή να είμαστε καλά όλοι να το θυμόμαστε. Σήμερα αποχαιρετούμε ένα εξαιρετικό φίλο, τον Τέλη τον Παυλίδη, ένα πολιτικό διαχρονικό, ο οποίος επισκίασε επί πολλά χρόνια την πολιτική ζωή του τόπου μας. Εύχομαι από καρδιάς ένα καλό ταξίδι και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει. Σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα για τα Δωδεκάνησα. Κηδεύουμε τον Αριστοτέλη τον Παυλίδη, τον Τέλη όπως τον φωνάζαμε όλοι. Η απώλεια στον πολιτικό χώρο του σίγουρα πολύ μεγάλη, αλλά γενικότερα στην πολιτική ζωή των Δωδεκανήσων. Είναι ο άνθρωπος που μας ήξερε όλους με τα μικρά μας ονόματα, που γνώριζε τους πατεράδες μας, τα αδέρφια μας, τους παππούδες μας. Είναι εκείνος ο οποίος, άσχετα αν μπορεί να ήμασταν σε αντίθετες παρατάξεις, ήταν πάντα δίπλα μας με τον καλό του λόγο και μια καλή συμβουλή πραγματικά για όλους. Λυπόμαστε πάρα πολύ για αυτή την απώλεια και πραγματικά συλληπιτήρια στους οικείους του, στην οικογένειά του. Και ευχόμαστε πραγματικά να έχουν δύναμη να αντέξουν. Σήμερα μια δυσάρεστη, δύσκολη μέρα, σκληρή μέρα για όλους μας. Είμαστε εδώ στην ΚΟ, στον Αγίο Γεώργιο, να χαιρετήσουμε τον Τέλη Παυλίδη. Το γνωστό Τέλη, τον Τέλη μας. Είναι δύσκολος ο δρόμος ο δικός μας, των πολιτικών του Δωδεκανήσου, γιατί ο Τέλης άφησε ένα βαρύ φορτίο σε όλους μας. Μια τρομερή δουλειά που έκανε, μια απίστευτη επικοινωνία με τον κόσμο. Ξέρετε, είναι πολλές τώρα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, βγαίνουν πάρα πολλές σκηνές μπροστά μου και είναι πολύ δύσκολο να τις βγάλω τώρα σε λόγια για να μπορέσω να τις μεταφέρω σε εσάς, αλλά σκέφτομαι, κοιτά τον Τέλη στην Κάσο που έβγαινε στην πλατεία και έλεγε «Γιώργη, στρώσε σήμερα να κοιμηθώ σε σένα», σαν σπαλιά στην πλατεία να δούμε το πρόβλημα, μην φωνάζει παιδιά, μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε, θα το λύσουμε το θέμα. Παντού υπήρχε, παντού τον έβλεπες, παντού, πάντα, τόσα χρόνια. Εγώ το θυμάμαι από πιτσιρικά σήμερα στη Μακή τότε, το 81-82, τις δύσκολες εποχές. Και το γραφείο του τότε ήταν για μας ένα σπίτι ασφάλειας εκείνες τις εποχές, τις σκληρές έλεγα. Τώρα αντιλαμβάνεσαι, μιλάμε για δεκαετία 80, άλλες εποχές, φανατισμοί μεγάλοι, ακρότητες, μαχόμενες τάσεις και πλευρές πολλές. Και εμείς κάναμε τους αγώνες μας και είχαμε έναν Τέλη ο οποίος αισθανόμασταν μια ασφάλεια κοντά του. Πιστεύω ότι από ψηλά θα συνεχίσει να φροντίσει τα Δωδεκάνησα, τα νησιά μας, τον κόσμο όλο. Θα είναι κοντά μας, θα μας στηρίζει και εμάς με τον τρόπο του. Να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στους οικείους τους, στο νησί της Κόπιο, το οποίο σήμερα θεωρώ ότι όλο είναι στεναχωρημένο, όλοι λυπούνται σήμερα στην ΚΟ για την απώλεια του Τέλη Παυλίδη. Υγεία σε όλους να ευχηθώ και τα θερμά μου συλληπιτήρια στους οικείους και στην οικογένειά του. Σήμερα λέμε ένα
τελευταίο αντίο στον Τέλη. Δεν χρειάζεται να πούμε ούτε επίθετό του, ούτε την ιδιότητά του. Ήταν ο Τέλης όλων των Δωδεκανησίων, ανεξάρτητα αν τον στήριζαν ή δεν τον στήριζαν. Ο άνθρωπος που κοιτούσε να λύσει από το πιο μεγάλο πρόβλημα του τόπου μας μέχρι το πιο μικρό προσωπικό που ασχολούν του καθένα μας. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουμε για το μέγεθος του κενού που αφήνει πίσω του. Είναι σίγουρα δυσαναπλήρωτο και αυτό υποχρώνει εμάς, όλους που μένουμε πίσω, πέρα από την τιμή που του κάνουμε, να τον έχουμε πάντα στην ψυχή μας, στην καρδιά μας και να αποτελεί οδηγός για όλες μας τις επόμενες ενέργειες. Αιωνία του η μνήμη, δεν τον ξεχνάμε, τον έχουμε πάντα μαζί μας και ευχόμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτό το τεράστιο, το μεγάλο που αφήνει πίσω του. Να σας πω ότι με την ευκαιρία που γυρίζουμε ως περιφέρεια τα νησιά, δεν υπάρχει νησί της Δωδεκανήσου που να μην γυρίσει στο πρόσωπό σου δεξιά και αριστερά και να δεις το έργο του Τέλη του Παυλίδη. Αιωνία του η μνήμη. Με βαθιά οδύνη είπαμε σήμερα το ίστατο αντίο και το ίστατο χέρι στον Αριστοτέλη Παυλίδη, έναν δικό μας άνθρωπο, έναν άνθρωπο που αγάπησε τα νησιά και τους νησιώτες όσο κανείς άλλος. Η φυσική παρουσία του Τέλη του Παυλίδη σήμερα τελειώνει, όμως οι ιδέες του, η ανθρωπιά του, το ήθος του, η πολιτική του στάση θα μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή. Εμάς που ταπεινά υπηρετούμε την τοπική αυτοδιοίκηση, χαιρόμασταν πάντα να μιλάμε με τον Αριστοτέλη τον Παυλίδη, γιατί κάθε του κουβέντα δεν ήταν απλά μια συμβουλή, ήταν μια στάση ζωής. Η ακεραιότητά του ήταν πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση. Και εκείνο που τον έκανε πραγματικά χαρισματικό ηγέτη ήταν όταν σκεφτόμασταν ότι τη μία μέρα μπορεί να μιλούσε στο Λευκό Οίκο, στο Ευρωκοινοβούλιο, και την άλλη μέρα να καθόταν σε ένα πεζουλάκι, σε ένα μικρό νησί και να μιλά με ένα απλό ψαρά, με μια απλή γιαγιά, με ένα απλό παιδάκι. Και να μιλάει με τον ίδιο σεβασμό και με την ίδια προσοχή. Και όχι μόνο να μιλάει, αλλά και να ακούει. Μας άκουγε εμάς που ήμασταν ένα τίποτα μπροστά στον μεγάλο Αριστοτέλη Παυλίδη. Και όμως γι' αυτό ήταν ένας σύγχρονος πολιτικός. Γιατί ήξερε να λαμβάνει τα μηνύματα και να είναι πάντα επίκαιρος και πάντα μπροστά από την εποχή του. Αυτά λοιπόν όλα θα τα κρατήσουμε παρακαταθήκη στο μυαλό μας. Τη διάβγειά του, την ευστροφία του, το χιούμορ του, την πνευματική ικανότητά του, που είναι παραδείγματα πραγματικά που κάνουν ένα χαρισματικό ηγέτη. Γιατί ο Αριστοτέλης Παυλίδης είχε την χαρά και την ευλογία να ζήσει μια πολιτική εποχή όπου υπήρχε μεγάλη προσωπολατρία. Όταν έλεγες Τέλης, ήξερες ότι έλεγες Τέλη Παυλίδη. Όπως έλεγες Ανδρέα, και ήξερες ότι έλεγες Ανδρέα Παπανδρέου. Είχε λοιπόν απόλαυσε τέτοια μεγάλη λατρεία και θαυμασμό από τον κόσμο, και όμως αυτή η αγάπη τον έκανε να είναι χίλιες φορές πιο ταπεινός. Πιο ταπεινός και από τον κάθε απλό νησιώτη. Αυτά λοιπόν κρατάμε ως παρακαταθήκη, ότι ήταν ένας προσιτός πολιτικός, κάτι που είναι το α και το ω. Και όπως είπανε πολλοί, ήξερε τα μικρά ονόματα όλων των νησιωτών. Ήξερε το κουζινάκι και το παρακουζινάκι σε κάθε σπίτι. Ήξερε ότι όταν γιόρταζε ο Δημήτρης ο Κουζούκας στο Πυλί, θα πήγαινε στη γυναίκα του, στη θεία μου τη Ρινιό, και θα άνοιγε την κατσαρόλα να τρώγε τον ντολμαδάκι μέσα από την κουζίνα. Αυτά τα πράγματα είναι στιγμές που μας κάνουν να τον είχαμε μέσα στην καρδιά μας, έναν άνθρωπο της δικής μας οικογένειας, της μεγάλης οικογένειας της Δωδεκανήσου της Ελλάδας. Τέτοιοι πολιτικοί δεν ξαναγεννιούνται, οι ιδέες τους όμως μένουν και θα μείνουν για πάντα στο μέλλον. Αιωνία του η μνήμη. Ο Αριστοτέλης Παυλίδης έγραψε το όνομά του στην ιστορία των νησιών με ανεξίτηλο τρόπο. Τα νησιά τον θυμούνται και θα τον θυμούνται πάντα με το μικρό του όνομα. Σπάνια και μοναδική περίπτωση αφοσίωσης στην πολιτική από το 1977, οπότε και εισήλθε και ποτέ δεν εξήλθε. Γιατί υπηρέτησε αυτά τα νησιά, υπηρέτησε αυτό που αγαπούσε με πάθος, με πάρα πολύ αγάπη και ανεξαρτήτως της ιδιότητας με την οποία συμμετείχε στα κοινά. Τα νησιά θα το θυμούνται πάντα. Η μεταπολιτευτική Δωδεκάνησος ευτύχησε να τον έχει παιδί της και πολύ περισσότερο εκπρόσωπό της. Αποχαιρετούμε σήμερα μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, τον Τέλη τον Παυλίδη. Τυχαίνει να είμαστε φίλοι οικογενειακοί 40 χρόνια και πλέον. Και πρώτη του στάση σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο τον αποχαιρέτησε στο Οικοκράτειο Ίδρυμα.
το οποίο το αγαπούσε σαν, όπως να ήταν το τελευταίο του υπογείο, και έκανε τα πάντα και προσχόμαστε όλοι ότι θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια να υλοποιηθούν τα όνειρα αυτά. Αιωνία του η μνήμη και μακαρία η οδός την οποία πορεύεται σήμερα. Θα είναι πάντα στην ψυχή μας. Αποχαιρετούμε σήμερα ένα εξαιρετικό Έλληνα, ένα μεγάλο Δωδεκανήσιο, ένα άνθρωπο της γειτονιάς μας, της οικογένειάς μας. Ο Τέλης Παυλίδης ήταν ένας κοινοβουλευτικός άνδρας, ένας άνδρας που υπηρέτησε και την εκτελεστική εξουσία, ένας πολιτικός με διεθνή εμβέλεια, με εθνική υπόσταση και κύρος, και κυρίως ένας άνθρωπος που προάσπισε τα συμφέροντα των νησιών μας. Ο άνθρωπος που θεμελίωσε την νησιωτική πολιτική. Πρέπει, αποχαιρετώντας τον σήμερα, να του πούμε ότι δεν θα το ξεχάσουμε. Να εκφράσω τη συγκίνησή μου και τα βαθύτερα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Και η παρουσία σήμερα των 12 νησίων από όλα τα νησιά υποδηλώνει το σεβασμό, την αγάπη και την εμπιστοσύνη που έχουν στο Τέλη του Παυλίδη. Είναι για μας μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Να έχουμε υγεία, να το θυμόμαστε. Σήμερα είμαστε εδώ στην Κόνα να αποκτήσουμε φόρο τιμής σε ένα μεγάλο 12 νήσο, σε έναν πατρίδι, τον Αριστοτέλη Παυλίδη. Ο Αριστοτέλης Παυλίδης βοήθησε τα νησιά μας, εκτός των άλλων, και για θέματα υγείας. Και στην Κάλυμνο και στην Λέρο και στην Αστυπάλια και στους και στο Αγαθονήσι, άφησε το στίγμα του. Και επίσης αυτό που θέλω να τονίσω επιπροσθέτως είναι ότι σαν πρόεδρος του Διεθνούς Υποκρατίου Ιδρύματος βελτίωσε τις υποδομές και επίσης το έκανε να είναι διεθνές, όχι μόνο κατ' όνομα αλλά και στην πράξη. Μεταλαμβαδεύοντας τις υποκρατικές ιδέες σε όλο τον κόσμο. Καλό σου ταξίδι, φίλε Τέλη, καλό παράδεισο.